προλάβω. Δεν προλάβω. Δεν προλάβω. Η ποσότητα του νερού που βλέπετε. Πρόσωπο τώρα με είναι πρόσωπο, με τις ανυπολόγιστες καταστροφές που αφήνει πίσω της η Οκεανίδα στα Χανιά, βρέθηκε το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών, που περιόδευσε το πρωί στις περιοχές που δέχτηκαν τα μεγαλύτερα πλήγματα. Ευτυχώς, ζωές που κινδύνευσαν σώθηκαν. Απεγκλωβίστηκαν συμπολίτες μας που ήταν άρρωστοι, που ήταν σε δυσμένεια. Ο Χρήστος Σπύρτζης έσπευσε να δηλώσει πως η επούλωση των πληγών είναι εντολή του Πρωθυπουργού και δρομολογείται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας ήδη ανακοινώσει την πρώτη χρηματοδότηση ύψους 10 εκατομμύριων ευρώ στην περιφέρεια Κρήτης για τις διανοίξεις που είναι απαραίτητες. Συνεννοηθήκαμε με τους δημάρχους να στείλουν τα τεχνικά δελτία για την αποκατάσταση του δημοτικού δικτύου και του αγροτικού δικτύου. Οι μελέτες οι οποίες είναι έτοιμες δημοπρατούνται από το Υπουργείο Υποδομών. Ήδη ολοκληρώνονται και άλλες μελέτες που έχει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Στο πού είναι το σπίτι, πού είναι αυτό το σημείο που δεν είναι γέφυρα, ήταν μπάζωμα και τι έπεσε. Με αφορμή την εικόνα που συνάντησε το κυβερνητικό κλιμάκιο στη γέφυρα του Πλατανιά, ο Χρήστος Σπύρτζης εξαπέλυσε βολές σε βάρος όσων αυθαιρετούν διαχρονικά. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα, πρέπει να γιατρέψουμε τις πληγές της Κρήτης. Αυτή είναι η εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν οι κακοτεχνίες του παρελθόντος που μας κυνηγάνε. Είδατε τη γέφυρα του Πλατανιά. Δεν ήταν αυτό που έπεσε γέφυρα. Ήταν ένα μπάζωμα που δεν ήταν γέφυρα λόγω ενός αυθαίρετου που υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτά πρέπει και σαν κοινωνία να τα ξεπεράσουμε. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με τις υποδομές, ούτε με τον τρόπο συντήρησης. Έχουν να κάνουν με το πώς γνωρίζονται τα δημόσια έργα και πώς πρέπει να αναβαθμιστούν υποδομές και στην Κρήτη. Νομίζω το είδατε. Στη γέφυρα του Κερίτη, που έχει πλέον εξαφανιστεί από το χάρτη, ο Χρήστος Σπύρτζης εξήγηλε αποκατάστασή της, όπως έγινε για το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας. Για την ιστορικό μνημείο, δηλαδή θα γίνει προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια, το Δήμο, τους επιστημονικούς φορείς, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Δυτικής Κρήτης και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που μπορούν να εισφέρουν στην αποκατάσταση του μνημείου. Το χρωστάμε στους 108 αγωνιστές που εκτελέστηκαν κάτω από τη γέφυρα, το χρωστάμε και στον Ελευθέριο Βενιζέλο που έχτισε αυτό το γεφύρι, να αποκατασταθεί όπως ακριβώς ήταν. Ολόκληρος ο νομός Χανίων εξακολουθεί να βρίσκεται στο έλεος της Θεομηνίας, με δρόμους αποκλεισμένους και πολίτες που κινδύνευσαν. Προτεραιότητα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο επιχειρήσεις για τη διάσωση ανθρώπων που έμειναν αποκλεισμένοι, ανάμεσά τους και ασθενείς που μεταφέρθηκαν από το Κέντρο Υγείας Κανδάνου στο νοσοκομείο Χανίων. Το δεύτερο περιστατικό που είχαμε 7 εγκλωβισμένους αποκατολίσεις από ανάχωμα, έχει περάσει ήδη η ομάδα της ΕΜΑΚ από εκεί και έρχεται σε επαφή και επίσης ελέγχει τα σπίτια με που υπάρχουν προβλήματα. Το τρίτο περιστατικό λοιπόν που είχαμε με συνανθρώπους μας ήταν οι τρεις άρρωστοι που ήταν στο κέντρο υγείας στην Κάνδανο και έπρεπε να μεταφερθούν επηγόντως στο νοσοκομείο. Έγινε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση από τις πρώτες πρωινές ώρες από την πυροσβεστική. 6 ώρα οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο των Χανίων. Στην αντιπεριφέρεια Χανίων προηγήθηκε έκτακτη σύσκεψη στη διάρκεια της νύχτας με τους δημάρχους των περιοχών που βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα να εκπέμπουν SOS. Απελπιστική είναι η κατάσταση στο Δήμο Σελήνου Καντάνου που παραμένει ουσιαστικά αποκομμένος. Η εικόνα είναι χαοτική σε όλο το νομό, το ίδιο και στο Δήμο μας. Αποκλεισμένα χωριά, πέφτουν γεφύρια και σε εμάς ξεκινήσαν, έπεσε Βουλγάρο προς Μουρή το γεφύρι και από ό,τι με ενημέρωσαν πριν λίγο, ετοιμάζεται να πέσει και η γέφυρα που ενώνει τον οικισμό στην Ενιανά με το υπόλοιπο Σιρικάρι που είναι το χωριό μου δυστυχώς. Έχουμε κατάρρευση δύο παλαιών οικειών, μία στη Χώρα και μία στον Αργουλέ. Επίσης έχουμε υπερχιλήσεις ρεμάτων και ποταμών και για προληπτικούς λόγους έχουν καταληφθεί κάποιες οικίες
στην περιοχή του Φραγκοκάστελου, όπου έχουμε φαινόμενα από έντονη βροχόπτωση και έχει πλημμυρίσει εκεί το σημείο. Πέντε γέφυρες έχουν καταρρεύσει στον Πλατανιά, όπου οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες ακόμη τόσο σε δημόσιες υποδομές όσο και σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών που έχουν υπερκαλυφθεί από νερό και λάσπη. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε πλήρως αποκομμένοι. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε καν στο Δημαρχείο, όχι οι άνθρωποι στις δουλειές τους. Καταπτώσεις βράχων και πέτρες στο οδόστρωμα που θέτουν σε κίνδυνο την ζωή των διερχομένων οδηγών και επιβατών. Τα σχολεία, τα αποκόρονα να παραμένουν κλειστά. Η δημοτική οδοποιία να έχει υποστεί ανήκει στο βλάχο. Η δε αγροτική οδοποιία να είναι ανύπαρκτη.